Και πάμε να κλείσουμε, κυρίες και κύριοι, την σημερινή μας εκπομπή, φιλοξενώντας τηλεφωνικά τον κύριο Γρηγοριάδη, τον κύριο Κλέωνα Γρηγοριάδη, πρώην βουλευτής του Μέρα 25 και εκπρόσωπος τύπου του συγκεκριμένου του Μέρα 25. Καλώς μεσημέρι από τις Σέρρες. Τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούν και σε εσάς, αγαπητή κυρία Μωραήτη. Είμαστε, δόξα τω Θεώ, όσο παλεύουμε, έχουμε την να παλεύουμε, είμαστε καλά. Τώρα κοιτάτε, ουσιαστικά μπορούμε να μαλώσουμε και μεταξύ μας, διότι διαπιστώνουμε ότι έχετε μια πολύ αυστηρή συμπεριφορά εσείς εκεί στο Μέρα 25. Και ουσιαστικά διαβάζω τώρα εδώ κάτι, λέει μια αυστηρή απάντηση από Μέρα 25 στην πρόταση Βίτσα για συνεργασία. Αμάν κύριε Γρηγοριάδη μου και εσείς πια, αυστηρές απαντήσεις. Μιλάτε κύριε Γρηγοριάδη, εδώ, ναι. Εμείς δεν είμαστε σε θέση να δίνουμε αυστηρές απαντήσεις, καθώς δεν είμαστε μικρομέγαλοι. Είμαστε ένα κόμμα που μόλις δημιουργήκαμε από τον ελληνικό λαό, μείναμε εκτός κοινοβουλίου. Ναι. Δεν μας χαλάει αυτό, γιατί έχουμε μάθει να αγωνιζόμαστε στον δρόμο, αλλά μακριά από εμάς η αλαζονία δεν έχει κάποια σχέση με εμάς. Απλά λέμε ότι, όπως πάντα λέμε, πάντα, πιο ανοιχτός από εμάς, από το Μέρα 25, σε όλη την επικράτεια, σε όλο το πολιτικό σύστημα, κομματικό σχηματισμό ή άλλο σχηματισμό σε συζητήσεις δεν υπάρχει. Το ξεκαθαρίζω για όσους μας ακούν και για εσάς. Για ξαναπείτε το μου σας παρακαλώ αυτό. Ξεκαθαρίζω λοιπόν για όσους μας ακούν ότι το Μέρα 25 ήταν, είναι και θα είναι πάντα ανοιχτό σε συζήτηση με οποιονδήποτε. Δεν είναι της λογικής και της ιδεολογίας μας το δεν συζητάμε με σένα γιατί είσαι πράσινος, τυρκουάζι, έχεις στίγματα, είσαι ομοφυλόφιλος ή γυναίκα ή μαύρος ή ξέρω εγώ σκοπιανός. Η βασική αρχή για τους ανθρώπους για να προχωρήσει η ανθρωπότητα είναι να συζητάνε. Άρα δεν έχετε πρόβλημα συνεργασίας. Από τη συνεργασία σας ακούγεται, η συζήτηση και η συνεργασία, η κυρία Μωραήτη, είναι ταυτόσιμες έννοιες. Τότε γιατί να συζητάμε, κύριε Γρηγοριάδη, μου έλεγε. Συζητάμε για να διερευνήσουμε τις πιθανότητες μιας συνεργασίας. Εντάξει. Λέμε λοιπόν ότι ασφαλώς και είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε, όπως έλεγε και ο Χαρίδας Σουράκης, και με τον ίδιο τον διάβολο, αν πρόκειται να βοηθήσουμε στην απελευθέρωση του λαού και της πατρίδας μας. Και δεν θεωρούμε ότι είναι διάβολοι αυτοί οι άνθρωποι. Οι άνθρωποι πολιτικά όντα είναι που κάναν κάποιες επιλογές με τις οποίες εμείς διαφωνούμε. Ούτε έχουμε προσωπικά μαζί τους, ούτε κρατάμε κακίες. Λέμε όμως κάποια πολύ απλά πράγματα. Πολλά χρόνια που χωρίσατε τα χωράφια σας δεν πέρασαν. Θέλουμε να πούμε δηλαδή ότι το θυμόμαστε. Εκείνη την εποχή τη θυμόμαστε. Γιατί ξεχνάμε εύκολα, γι' αυτό σας το λέω. Αλλά τα δικά σας τα θυμόμαστε. Ούτε εμπάθεια έχουμε, ούτε κρίνουμε τους ανθρώπους. Ποιοι είμαστε εμείς που θα κρίνουμε τους ανθρώπους? Λέμε κάτι όμως πολύ απλό, κυρία Μωραήτη, και ακούστε, θα ακούσουν και οι άνθρωποι που μας έχουν και ας κρίνουν. Ναι. Λέμε ότι το Μέρα 25, σεβόμενο ακριβώς το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει η αριστερά τόσο καιρό και η προοδευτική γενικά κοινότητα, έχει αρχίσει μια συζήτηση. Υπάρχει και ένας διαδικτυακός τόπος που λέγεται αριστερά.eu.gr, όπου κάθε άνθρωπος, και είναι χιλιάδες αυτοί που μπαίνουν, μπορεί να συμμετέχει σε αυτή τη συζήτηση και να λέει πράγματα που πιστεύω ότι είναι κακό κείμενα στην αριστερά ή πράγματα μπορούν να διορθωθούν. Αλλά κυρίως μπορεί να συζητάει για τις 10 τομές, που οι 7 τομές γίναν 10 πια, που προτείνουμε για την άμεση ανακούφιση των συμπατριωτών μας και τη λειτουργία ξανά της οικονομίας πατρίδας. Αυτά τα έχουμε θέσει σε δημόσια διαβούλευση ένα χρόνο πριν από τις εκλογές, 2 χρόνια πριν από τις εκλογές. Τώρα τα εμπλουτίσαμε και λέμε, θέλετε να συζητήσετε, ελάτε να τα συζητήσουμε. Όμως εσάς, άνθρωποι που ήταν υπουργοί και ήταν υπεύθυνοι υπουργοί στο ειδικό υπουργείο που πέρασε το χρηματιστήριο ενέργειας, ας πούμε, το οποίο είναι η αιτία που τώρα πληρώνουμε 400 και 500 ευρώ τα νοικοκυριά το μήνα και θα πληρώνουν από την πρώτη ακόμα περισσότερο. Άνθρωποι που ψήφισαν με ονομαστική ψηφοφορία, με το ονοματάκι τους δηλαδή, με το όνομά τους, το σχέδιο Ηρακλής που παίρνει 1,5 εκατομμύριο, όχι πρώτες, τελευταίες, τα τελευταία μετά θα πούν στο δρόμο οι άνθρωποι, κατοικίες των συνανθρώπων μας. Σας φαίνεται ότι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι διατεθειμένοι να πούν ότι αυτό το πράγμα ήταν μέγα λάθος, ήταν απερισκεψία ή δεν πετύχαμε τίποτα και πάμε να χωρίς αυτό? Αν το πούν, με μεγάλη χαρά να έρθουν στον αγώνα μας. Αλλά μου φαίνεται ότι υπερασπίζονται ακόμα τις θέσεις τους. Λένε ότι στις παρούσες συνθήκες δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο. Αυτό που έκαναν όμως ήταν το χειρότερο για όλους μας. Άρα συζητάτε με αυτούς και περιμένετε να πούν κάναμε λάθος, ελάτε τώρα να... Όχι, συζητάμε με αυτούς, ούτε αυτό δεν θέλουμε, ούτε καν αυτό δεν μας αφορά. Δεν είναι θέμα εγωισμού. Περιμένουμε από αυτούς τους ανθρώπους να μιλήσουν πολιτικά επιτέλους. Δεν συζητάμε ούτε ονοματολογικά, ούτε με φίρμες, δεν είμαστε ομάδα μπάσκετ, ούτε σκυλάδικο. Είμαστε κομματικός σχηματισμός και μάλιστα στην αριστερά συζητάμε για ιδέες. Έχουμε θέση. Λέμε ότι η Ελλάδα για να λειτουργήσει χρειάζεται άλλη φορολογία, χρειάζεται να σταματήσουν να κλέβουν τα σπίτια των ανθρώπων, χρειάζεται να σταματήσουν να κλέβουν το ρεύμα μας, χρειάζεται να σταματήσουν να εξορυγνύουν οι υδρογονάνθρακες. Αν σε όλα αυτά κάποιος συμφωνεί, αν συμφωνεί σε όλα αυτά λοιπόν, ο κύριος Δίτσας, ο κύριος Κουρλέτης, η κυρία, όλοι αυτοί, ο κύριος Τσακαλώτος, να έρθουν να κουβεντιάσουν. Μέχρι τώρα δεν θέλουν να συμφωνούν. Γιατί πριν από 4 μήνες τους τα έλεγα στη Βουλή και μου λέγανε ότι αυτά είναι τρελά και θα μας βγάλουν έξω από το ευρώ αν τα κάνουμε. Καταλάβατε γιατί σας το λέω. Κύριε Γρηγοριάδη, έχετε συζητήσει με κάποια από τα ονόματα που μου αναφέρατε μόλις πριν?
Δηλαδή με τον κύριο Βίτσα, με τον κύριο Σκουρλέτη. Είμαι συντοπίτης έτσι κι αλλιώς και χρόνια ολόκληρα γνωρίζω με αυτούς τους ανθρώπους. Τις τελευταίες εβδομάδες συζήτησα τηλεφωνικά με τον κύριο Σκουρλέτη για να πούμε τα νέα μας όπως κάνουμε συχνά. Ναι. Μου είπε τις εξελίξεις, του είπα και εγώ τι πιστεύουμε. Του έθεσα, του μίλησα, μιλάω πάντα ανοιχτά. Του μίλησα ακριβώς με τον τρόπο που μιλάω τώρα σε εσάς. Ναι. Του είπα είσαστε έτοιμοι να περάσετε αυτές τις κόκκινες γραμμές. Πιστεύετε πια η ομάδα, εσύ όλοι ότι. Ότι μπορούμε να πούμε ότι αυτά δεν περνάνε πια στην Ελλάδα. Μου λέει, αν πούμε αυτά, δεν θα κυβερνήσουμε ποτέ. Άρα παραμένετε στις αρχές σας θέσεις. Τι απάντηση πήρατε? Γιατί εσείς δεν έχω πάρει απάντηση. Κοιτάξτε, δεν είμαι υπεύθυνος να διαπραγματεύομαι και δεν έχουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν σας είπα να διαπραγματευτείτε. Αυτή ήταν μια προσωπική κουβέντα μεταξύ γνωστών ανθρώπων από το 1970. Δύο φίλων κουβέντα. Δεν είμαστε φίλοι, είμαστε όμως γνωστοί από το 1970. Α. Και εγώ του έθεσα αυτά που θέτω τώρα στους τηλεθεατές και στους ακροατές μας. Και από την άλλη πλευρά τι υπήρχε, η σιωπή? Υπήρξε αυτό που σας είπα, ότι με αυτά τα μυαλά που κουβαλά το μέρα 25. Δεν υπάρχει και δεν θα κυβερνήσει ποτέ, γιατί ο ξένος παράγων, οι παραστικοί ολιγάρχες της Ελλάδας, οι Βρυξέλλες θα τα εμποδίσουν. Εγώ όμως συνεχίζω και επανέρχομαι και λέω να τα ξαναεμποδίσουν. Εμείς είχαμε την παρουσία να μείνουμε εκτός Βουλής, γιατί δεν χαϊδεύσαμε τα αστεία κανενός. Είπαμε την αλήθεια στον Ελληνικολάο. Του είπαμε, αν δεν συγκρουστεί με αυτούς που κλέβουν το ψωμί του και τα σπίτια του, θα του κλέψουν και τα σόβρακα. Να σου το πω έτσι τόσο απλά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό που λέτε πάντως. Την υπερασπιζόμαστε και σήμερα. Αν τυχόν υπάρχει κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, του πρώην ΣΥΡΙΖΑ, του επόμενου ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έρχεται προς αυτή την αλήθεια, που για μας είναι οφθαλμοφανής πια, όταν έχουν πλησιαστεί 100.000 σπίτια και πάμε για 1,5 εκατομμύρια ακόμα, και όταν το ρεύμα κάνει 400 νοικοκυριά φτωχά, όπως σας είπα, και 5.000 επιχειρήσεις μικρομεσαίες. Αν κανείς από όλους αυτούς ενστερνίζεται αυτά και σκέφτεται ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη, εδώ είναι αριστερά, δεν είναι χωράφει κανενός, δεν ανήκει σε εμάς, δεν ανήκει στο Κομμουνιστικό Κόμμα, ας έρθουν να κουβεντιάσουμε. Φοβόμαστε εύλογα ότι η κυβερνησιμότητα, που σημαίνει οι θέσεις, τα αξιώματα, αυτά τα οποία εμείς βαθιά περιφρονούμε, είναι ακόμα σημαντικά για τους απογορήσοντες. Ο κύριος Βαρουφάκης γνωρίζεται αν έχει συνομιλήσει με κάποιον? Νομίζω ότι δεν έχει συνομιλήσει με κανέναν, όπως το ξέρω. Ναι. Αλλά αυτό έχει να κάνει και με τις εξελίξεις είναι ραγδαίες αυτή τη στιγμή. Έτσι, όταν οι άνθρωποι αυτοί, είναι υποδιαγραφή για μια εβδομάδα, μετά διαγράφονται, μετά γίνονται όλα αυτά, προφανώς δεν έχουν και το χρόνο για να κουβεντιάζουν. Αυτή τη στιγμή κοιτάζουν να δουν πού βρίσκονται, κοιτάζουν να δουν τι συμβαίνει στο κόμμα τους. Εμείς παγίως δεν παρεμβαίνουμε στα εσωτερικά άλλων κομμάτων. Καλά, εσείς είστε ξεκάθαροι, ναι. Παγίως αγαπάμε γιατί θεωρούμε η οικογένειά μας τους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ. Και νοιαζόμαστε πολύ για αυτούς. Το κόμμα τους όμως θα λύσει τα προβλήματά του μόνο, φυσικά, χωρίς τη συναγωγή κανενός. Και όσοι είναι εκτός του κόμματος, θα αποφασίσουν πού θα πορευτούν. Και με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Περιμένετε, επικεφαλής ποιος θα είναι? Γιατί μπορεί αυτό, ξέρετε, να είναι το κόλλημα και όχι τόσο τα δεν πιστεύω. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο κόλλημα. Εμείς δεν θέλουμε κανένα αξίωμα, δεν θέλαμε ποτέ κανένα αξίωμα. Δηλαδή, να μην είναι ο κύριος Βαρουφάκης, εννοείται? Να μην είναι κανένας από εμάς ποτέ σε καμία θέση εκλόγιμη. Ο κύριος Βαρουφάκης δεν έχει καμία επιθυμία να ξαναεκλεγεί ποτέ βουλευτής, για να το καταλάβετε, να το πω σαφώς, να το καταλάβουμε όλοι, εκπροσωπώ το κόμμα μου, έτσι. Ναι. Εγώ δεν έχω καμία τέτοια. Είμαστε εδώ, ήμασταν στον δρόμο όλη τη ζωή μας, και όταν είδαμε ότι όλοι οι αξιοπρεπείς άνθρωποι δεν μπλέκουν με την πολιτική γιατί θα λερωθούν, γιατί είναι πια ένα βρωμερό πράγμα, είπαμε ότι αν το αφήσουμε στους βρωμιάριδες, στους βρωμεραίους, θα γίνει φασισμός. Λερωθήκαμε λοιπόν. Μπήκαμε στην πολιτική. Δεν την αγαπάμε. Βγάζουμε φλίκτενες που ήμασταν βουλευτές. Δεν μας αρέσει καθόλου, γιατί είναι μια φαρσοκομωδία η κοινοβουλευτική δημοκρατία μας. Το κοινοβούλιο δεν αποφασίζεται τίποτα. Όλα τα δεν είσαστε και πολύ ησυχοί μέσα στο κοινοβούλιο. Τα φτιάχνουν τα λογιστικά γραφεία τους και τα γεωργικά γραφεία τους και μετά τα επικυρώνει ένα πουλημένο κοινοβούλιο. Δεν έχουμε καμία διάθεση, καμία λαχτάρα να ξαναμπούμε σε αυτό. Δεν ήσασταν και πολύ ησυχοί όμως μέσα στο κοινοβούλιο. Θα παλέψουμε να ξαναμπούμε. Γιατί αγαπάμε τον ελληνικό λαό και αγωνιζόμαστε για αυτόν. Και ξέρουμε ότι έχουμε μεγαλύτερη, καλύτερη εκπροσώπηση μέσα. Έχουμε κάποια χρήματα για τον αγώνα μας. Έχουμε κάποια τηλεοπτική κάλυψη περισσότερη. Τώρα μόνο εσείς μας δίνετε βήμα, κυρία Μωραήτη. Θα σας δώσω και οι άλλοι, γιατί στα γκάλο που γίνονται στις έρευνες, βλέπουμε πάλι το Μέρα 25 μέσα. Μικρό ποσοστό, μικρό, αλλά είστε μέσα. Θέλω να πω, γίνεται αναφορά σε εσάς. Δεν αποκλείται. Και είναι οξύμορο, γιατί όπως βλέπετε, συνήθως τα κόμματα που μένουν εξυπηρετικά μετά δεν ξανακούμε ποτέ για τέσσερα. Δηλαδή είναι πολύ πέφτουν στο 1% στο μισό. Δεν εξαφανιστήκαμε. Δεν μπήκαμε στη Βουλή με 2,7%. Παρατρίχα δεν μπήκαμε. Ναι. Αλλά σας λέω και πάλι στο ετοιμάσιο, δεν θέλω να επεκφεύγω.
δεν ενδιαφέρεται για κανένα ηγετικό αξίωμα, κανένα σχηματισμού, κανείς από εμάς. Τέτοια λέτε, κύριε Γρηγοριάδη, και μετά τους δίνετε και αυστηρές απαντήσεις όμως για να τα λέμε όλα. Δηλαδή, λέτε εσείς, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε να είμαστε στην πρώτη γραμμή. Πρώτη γραμμή εννοώντας. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Εσείς είπατε πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Δεν ξέρω αν γίνονται κατανοητά. Να ταιριάξουμε σε ιδέες. Να ταιριάξουμε σε ιδέες. Να ταιριάξουμε δηλαδή στο πώς. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, κύριε Μωραϊτή. Η χώρα 14 χρόνια φτωχεύει. Φτωχεύει κάθε μέρα και περισσότερο. Ό,τι και να λέει ο κύριος Μητσοτάκης, ποιος και αν ψήφισαν τον κύριο Μητσοτάκη, 25% αν βάλουμε και την αποχή μέσα. Αλλά αυτοί που τον ψήφισαν είναι οι περισσότεροι Έλληνες που πήγαν να ψηφίσουν, εν πάση περιπτώσει. Και οι ίδιοι αυτοί ξέρουν ότι η χώρα πτωχεύει κάθε μέρα που περνάει. Σε μια χώρα που πτωχεύει κάθε μέρα που περνάει, εγωισμοί και μαγιές δεν έχουν κανένα ρόλο. Όμως είμαστε αριστεροί. Λέμε, έχουμε μια συνταγή, η οποία δεν είναι συνταγή που θέλει σοσιαλισμό, δεν θέλει επανάσταση και ανατροπή. Λέμε ότι στα πλαίσια του καπιταλισμού έχουμε μια συνταγή, ας πούμε, από την Αδάνεια συνταγή που εφαρμόστηκε πριν μερικά χρόνια στην Ελβετία που είχαν το ίδιο πρόβλημα. Mm-hmm. Ας πούμε, στο χρηματιστήριο ενέργεια συνταγή που εφαρμόζει η Γερμανία, καπιταλιστικότατες και ευρωπαϊκότατες της Ευρωπαϊκής Ένωσης χώρες είναι αυτές. Έχουμε λοιπόν μια συνταγή, η οποία είναι εντός του πλαισίου του καπιταλισμού και εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία λύνει τα προβλήματα της Ελλάδας αύριο το πρωί, αν αποφασίσει κανείς να πείσει τις 10 παραστατικές οικογένειες, τον κύριο δηλαδή Βαρνογιάννη, τον κύριο Λάκη, τον κύριο Περιστέρη, τον κύριο Μητυλινέο, τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Προκοπίου, ότι θα πάψετε να κλέβετε πια την πατρίδα σας. Έχουμε ένα τέτοιο σύστημα. Όσοι πιστεύουν ότι μπορούν να ενστερνιστούν αυτό το σύστημα, όσοι δηλαδή πιστεύουν ότι αυτή η συνταγή, ή επίσης όσοι έχουν να συνεισφέρουν, έτσι διάλογο κάνουν, ότι ξέρεις κάτι, δεν είναι σωστό το σχέδιο για τα κόκκινα δάνεια ο Οδυσσέας, εμείς έχουμε κάτι άλλο. Να το φέρουν, να το κουβεντιάσουμε. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με προεκλογικές συνεργασίες, με εκλογικές συνεργασίες και δεν έχει και καμία σχέση με κυβερνησιμότητες. Δεν μας ενδιαφέρουν όλα αυτά. Μας ενδιαφέρει να πάψουν να πεινάνε οι συνάνθρωποι μας. Είστε ξεκάθαρος. Δεν ξέρω αν αυτά βεβαίως που λέτε ξεκάθαρα μπορούν να ακουστούν αυτή την εποχή από αυτούς που αποχωρούν από το ΣΥΡΙΖΑ. Και πραγματικά περιμένουμε και άλλες εξελίξεις, γιατί από εβδομάδα σε εβδομάδα το πάμε. Ποιος φεύγει, ποιος μένει και τι γίνεται. Ας σκεφτούν όλοι αυτοί που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα ότι πού οδηγήθηκαν τα πράγματα με τον τρόπο που σκεφτόντουσαν. Οδηγήθηκαν στον κύριο Κασελάκη τα πράγματα. Υπάρχει περίπτωση. Δεν έπεσε από τον ουρανό ο κύριος Κασελάκης. Έτσι, δεν έπεσε. Όχι, βέβαια. Είναι μια εκφυλιστική πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που ξεκινάει το 2015, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ συνθηκολογεί με 62% του ελληνικού λαού, με κλειστές τράπεζες μια εβδομάδα, θυμίζω σε αυτούς που μας ακούν, να του λένε προχώρα, σε στηρίζουμε. Την ημέρα που ο Αλέξης Τσίπρας συνθηκολόγησε, ξεκίνησε η δεξιά στροφή του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ολοκληρώθηκε, αγαπητή κυρία Μωραϊτή. Υπάρχει περίπτωση να σας ακούσουμε να λέτε εσάς που δεν κρύβεστε κιόλας και που τα λέτε έξω από τα δόντια, εμείς σας τα λέγαμε αλλά δεν μας ακούγατε, ή ότι εμείς τα ξέραμε, να τώρα. Δεν έχει νόημα αυτό. Δεν έχει νόημα ούτε αυτό. Ξέρετε κάτι, νόημα στην πολιτική έχει, μπορούν να ανακουφιστούν οι άνθρωποι. Και εμείς είμαστε μέσα. Εγώ δεν βγάζω τον εαυτό μου απ' έξω. Μπορούμε εμείς, η ομάδα μας, η κοινωνία μας, όλοι εμείς, οι οποίοι είμαστε κανονικοί άνθρωποι, δεν είμαστε κλέφτες, δεν είμαστε επιχειρηματίες δίθεν, αλλά κλέφτες στην πραγματικότητα. Γιατί υπάρχουν και καλύτεροι επιχειρηματίες, έτσι περισσότεροι. Αυτοί που δεν παίρνουν καμία επιδότηση. Mm-hmm. Δεν είμαστε όμως. Mm-hmm. Λοιπόν, εμείς, οι άνθρωποι που αγωνιζόμαστε για την ομάδα μας, για την οικογένειά μας, για τους γείτονές μας, για το προάστιό μας, εγώ μένω στο Νέο Ηράκλειο της Αττικής, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, λέμε πάντα την αλήθεια και αγωνιζόμαστε με την αλήθεια. Εμάς, μας κράτησε εκτός βουλής η αλήθεια, θυμίζω. Όταν είπαμε ότι υπάρχει τρόπος να γλιτώσουν 2,7 δισεκατομμύρια υπάμφτωχοι πολίτες από τους τραπεζίτες, που με ένα παράδειγμα τρόπο τους χαρακτήρουν σε κάθε συναλλαγή, ξέρετε ότι το 1 τρίτο, τα 2 τρίτα, το 65% των εσόδων των τραπεζών, των 5 συστημικών, είναι από τα χαράτσια επειδή μεταφέρετε χρήματα από τη μία στην άλλη, επειδή πληρώνετε τους λογαριασμούς σας. Ναι, και αυτό ξέρετε επίσης. Ότι είναι από τα POS που στα καπνικά είδη και στα χαρτικά, στις μικρές επιχειρήσεις, κάθε φορά που αγοράζουν, πληρώνει και από την τσέπη του 10 λεπτά ο μαγαζάτορας, επειδή του παίρνει τράπεζα περισσότερο από το κέρδος. Και ο νόμος, ο παράλογος, ο φασιστικός νόμος Μητσοτάκη, τον αναγκάζει με ποινική ευθύνη να έχει το POS που κάθε φορά που εσείς και εγώ αγοράζουμε χαρτικά ή καπνικά, πληρώνει 10 λεπτά. Ή πρέπει να κλείσει γιατί το μαγαζί. Γιατί δεν του βγαίνει. Ναι, έχετε δίκιο. Έτσι. Αυτός ο παραλογισμός λοιπόν πρέπει να λήξει και ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται αν θα το λύσει ο Βίτσας ή ο Βαρουφάκης ή ο Γρηγοριάδης. Στα παλιότερα παπούτσια το έχει γραμμένο. Πάντως κάτι δεν καταλαβαίνουμε ως πολίτες, για να ολοκληρώσουμε με αυτό. Κάτι φαίνεται ότι δεν καταλαβαίνουμε, γιατί έτσι όπως μου τα λέτε, δεν θα έχει λόγο να μην σας ψηφίσει κάποιος. Παρ' όλα αυτά έδωσαν το 46% στη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχουμε κρύψει ποτέ ότι είναι σύγκρουση αυτό που θα κάνουμε. Νομίζετε εσείς ότι ο κύριος Λάτσης, ο κύριος Βαρδινογιάννης, ας πω ένα παράδειγμα. Ο κύριος Λάτσης αγόρασε το ελληνικό 92-93. Ναι, κοιτάτε τώρα. Αυτοί είναι όμως 10 οικογένειες, λέτε. Οι 10 οικογένειες.
Τι, γιατί. Ναι, οι 10 οικογένειες, να σας πω τις 5 τραπεζίτες. Θέλει το τελευταίο παράδειγμα. Τώρα το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ξαναπουλάει το μερτικό του που πήρε της Εθνικής το ελληνικό κράτος για να τη στηρίξει. Όπως και το μερτικό της Alphabank, το μερτικό της Eurobank και το μερτικό της Κυριακής. Ναι, το είδαμε σε διαφήμιση. Ξέρετε πόσο τα έχουμε πληρώσει εμείς οι φορολογούμενοι αυτά την τελευταία πενταετία του κ. Μητσοτάκη. Ξέρετε πόσο τα έχουμε πληρώσει. 59 δισεκατομμύρια. Ξέρετε πόσο τα πουλάμε. 3 δισεκατομμύρια. Για αυτό το πράγμα, ξέρετε τι σημαίνει. Ότι μπορούσε να μην πεινάει κανείς στην Ελλάδα. Αρκεί να μην κλέβαν οι 5 τραπεζίτες που είναι για φυλακή και οι 5. Για φυλακή τα λέω με τα λόγου γνώσεως. Σας μου κάνει μήνυση για κάποιους από αυτούς. Δεν παραξενεύουν που τα λέτε σε εμάς, γιατί τα λέγατε και στο κοινοβούλιο. Ναι, ναι, θα τα πω παντού. Λοιπόν, αν αυτοί οι 5 σταματήσουν να κλέβουν 59 δισεκατομμύρια την τετραετία από το λαό μας, ο λαός μας έχει να φάει. Καταλάβατε. Και έχει να κάνει επενδύσεις σε υποδομές. Να μην πνίγεται η Θεσσαλία. Έχει να μην πνίγεται ο Βόλος. Έχει να μην καίγεται το Άγιο Όρος. Να μην καίγεται η Θράκη. Έχει υποδομές ο λαός μας. Αν πάψουν να τον κλέβουν 5 τραπεζίτες και 10 εφοπλιστές. Δεν θα πάψω να το λέω. Και δεν είναι μόνο αυτοί, έτσι μην είμαι και εγώ λαϊκιστής. Είναι το διεθνής παράγον. Οι Βρυξέλλες και το μεγάλο αφεντικό τους, γιατί οι Βρυξέλλες, μην φανταστείτε, από παιδί της Φαλιάρας, της Καρπαζιάς είναι, η Αμερική. Όταν αυτή τη στιγμή. Πότε θα μας έρθετε στις Σέρες, λοιπόν, για να τα πούμε πιο κοντά. Πόση ώρα μιλάμε, 20 λεπτά. Ναι. Αυτά τα 20 λεπτά δολοφονήθηκαν δύο παιδάκια στα κατεχόμενα από το στρατό του Ισραήλ. Για πείτε μου, έχετε κανένα επιθετικό προσδιορισμό άλλο από το τρομοκρατικό στρατός? Εγώ δεν βρίσκω άλλο για κάποιο στρατό που σκοτώνει κάθε 10 λεπτά. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι την ώρα σκοτώνει 6 παιδιά στο στρατό. Το 2 ώρα σημαίνει 12. Κάντε τους πράξεις να δείτε πώς σκοτώνει τη μέρα. Παιδάκια, έτσι όχι για μεγάλους. Εγώ λέω ότι είναι πιο τρομοκράτης από εμάς ο στρατός του Ισραήλ. Και το αποδεικνύει αυτό που μόλις σας είπα. Το αναφέρω αυτό. Γιατί ζούμε, ξέρετε, σε μια άγρια κατάσταση. Όπου θα έρθει η Αμερική, θα τραβήξει το αυτή της Ελλάδας που κουνήθηκε, θα έρθει η Ευρωπαϊκή Βρυξέλλες που είναι ο καρπαζής πράκτορας της Αμερικής. Αυτά τα πράγματα δεν τα αποκρύψαν στον ελληνικό λαό. Όταν είπαμε ρήξη για την Κάτι δεν καταλάβαμε τότε. Μας άφησαν έξω από τη Βουλή. Σας ευχαριστώ. Το σεβόμαστε. Το ακούμε. Το ακούσαμε, το σεβόμαστε και παλεύουμε για να τους ξανακερδίσουμε. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δώσατε. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Ευχαριστώ.